Σήμερα εδώ στη Δυτική Μακεδονία, στην καρδιά της Δυτικής Μακεδονίας, στην Τολεμαίδα και την Κοζάνη, έχουμε ξεκινήσει ένα πολύ ουσιαστικό διάλογο. Λίγο νωρίτερα ήμουν στην Τολεμαίδα, τώρα εδώ στην Κοζάνη. Ουσιαστικά αναλύουμε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει από μια μετάβαση που θα έπρεπε να είναι δίκαιη και δυστυχώς κάθε άλλο παρά δίκαιη. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο στίχημα να κερδίσουμε ως Ελλάδα, ως Δυτική Μακεδονία και τελικά και ως Ευρώπη. Όλη αυτή η πορεία της απολυτοποίησης που ήταν θεωρητικά μια γενικά καλή πολιτική της Ευρώπης, έτσι όπως εφαρμόζεται με βίαιο τρόπο στην Ελλάδα και μάλιστα με έναν τρόπο καθόλου εφαρμογής όλων αυτών που είχαν υποσχεθεί από την κυβέρνηση, αρχίζει να εξελίσσεται πια σε μια μεγάλη αρνητική εικόνα που φαίνεται ότι λειτουργεί ως το κλασικό αντιπαράδειγμα τι δεν πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Βρίσκομαι λοιπόν σήμερα εδώ ως υποψήφιος ευρωβουλευτής και ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για να καταθέσω τις δικές μας θέσεις, πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τη διαδικασία της πράσινης μετάβασης, για να δεσμευτώ και προσωπικά και ως ΠΑΣΟΚ ότι εμείς το θέμα της απολυτοποίησης στην Δυτική Μακεδονία δεν θα το αφήσουμε έτσι. Προτίθεμαι στο βαθμό που θα με τιμήσουν οι πολίτες και θα είμαι μέλος του Ευρωκοινοβουλίου να το φέρω ως μία από τις πρώτες μου κινήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να απολογηθεί η κυβέρνηση για όλα αυτά που έχει υποσχεθεί και δεν έχει κάνει και σε κάθε περίπτωση να παρακολουθούμε από πολύ κοντά τόσο την εξέλιξη των δράσεών της, όσο και την εξέλιξη της κατανομής των κονδυλίων που θα έπρεπε να έχουν δοθεί και δεν έχουν δοθεί. Ένα τεράστιο πρόβλημα που έχουμε εδώ στην Κοζάνη και την Τολεμαίδα είναι η ανυπαρξία ηλεκτρικού χώρου όταν ενεργειακές κοινότητες, Δήμοι, το ΕΒ, αγροτικοί συνεταιρισμοί ζητούν ηλεκτρικό χώρο προκειμένου να συνδεθούν για να ελαχιστοποιήσουν το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι θλιβερό η απάντηση του ΔΔΕ και του ΑΔΜΕΑ να είναι ότι δεν έχουν καθόλου ηλεκτρικό χώρο διαθέσιμο για την ίδια την κοινωνία, για την αυτοδιοίκηση, για τους συνεταιρισμούς και τις ενεργειακές κοινότητες, επειδή όλος ο χώρος έχει δεσμευτεί από μεγάλα συμφέροντα τα οποία κάνουν μεν μεγάλες επενδύσεις, αλλά στην πραγματικότητα η προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία είναι μηδενική ή ελάχιστη. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και κυρίως για να δεσμευτούμε και να δεσμευτώ ότι αυτά τα ζητήματα που χτυπούν αρνητικά και πληγώνουν την καρδιά της ενεργειακής δημοκρατίας, εμείς δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Θεωρώ αδιανόητο στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, στη Γερμανία, το 41% της πράσινης ενέργειας να προέρχεται από ενεργειακές κοινότητες, συνεταιρισμούς και μεμονωμένους ιδιώτες και στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό να είναι κάτω από 2%. Η δική μου προσπάθεια, ο δικός μου αγώνας, ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ θα είναι να υπάρξει νέος, να υπάρξει απελευθέρωση του ηλεκτρικού χώρου προκειμένου να δοθούν όλα αυτά που δικαιούνται οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας που για δεκαετίες τροφοδότησαν με ηλεκτρικό ρεύμα την Ελλάδα, να έχουν αυτά που δικαιούνται. Και βεβαίως το τεράστιο θέμα με την τηλεθέρμανση που είμαι βέβαιος ότι με τις προσπάθειές μας θα βελτιωθεί τουλάχιστον με τις προσπάθειες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Τέλος, για να κλείσω, αυτό το οποίο συζητούμε εδώ με τους κατοίκους της Κοζάνης είναι το μεγάλο θέμα της ακρίβειας, του αδιεξόδου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, των μεγάλων αποτυχιών της σημερινής κυβέρνησης στα εθνικά θέματα και βεβαίως το μεγάλο ζήτημα ότι με ένα ΠΑΣΟΚ δυνατό και ένα ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση μετά την 9η Ιουνίου, η Ελλάδα μπορεί να ελπίζει σε πολύ καλύτερες μέρες και κυρίως μπορεί να ελπίζει ότι θα υπάρχει εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Είμαστε εδώ και καλούμε τους πολίτες να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα θέλω να σημειώσω ότι το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ το κοσμεί και η Όλγα Μακογιαννάκη
μία συναδέλφισσα εξαιρετική, η οποία δικαιούται να έχει μία πολύ καλή θέση στις επόμενες ευρωεκλογές. Άρα είμαστε εδώ ενωμένοι μια γροθιά όλοι μαζί για ένα καλύτερο μέλλον για τη Δυτική Μακεδονία. Η επιτυχία. Θέλω να σας πω ότι βρίσκομαι εδώ γιατί θεωρώ πως απευθυνόμαστε σε πολίτες Έλληνες οι οποίοι θέλουν η πολιτική να ξανααποκτήσει το νόημά της και να μην αρχίσει να περιφέρεται σε πρωινάδικα και τηλεοπτικά κανάλια ως μία lifestyle πολιτική. Ταυτόχρονα όμως βρίσκομαι εδώ γιατί θέλω να αναδείξω ένα θέμα που θεωρώ ότι είναι μίσον και στο οποίο δεν έχει δοθεί καμία δημοσιότητα. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλές εκλογικές διαδικασίες που δεν έχουμε διάλογο ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε δημόσια και στον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, και στον κύριο Κασελάκη, να υπάρξει ένα debate, έτσι όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Και ο κύριος Μητσοτάκης απέφυγε τεχνιέντος και να δεσμευτεί και ασφαλώς να υλοποιήσει μία υποχρέωσή του στην πραγματικότητα απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει γιατί στην πραγματικότητα, σε έναν διάλογο πρόσωπο με πρόσωπο, ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το βασικό του επιχείρημα «Ψηφίστε με, γιατί κινδυνεύει η σταθερότητα της χώρας». Γιατί όλοι όσοι ασχολούμαστε στοιχειοδός με τα κοινά, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη σταθερότητα της χώρας με έναν Πρωθυπουργό που έχει 158-160 βουλευτές και με έναν Πρωθυπουργό ο οποίος διαχειρίζεται περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρόνια που πέρασαν και τα επόμενα 2 με 3 χρόνια.